Στην υπόθεση τώρα που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην ελληνική κοινωνία με το 8χρονο κοριτσάκι που πάσχει από νοητική στέρηση και έπεσε θύμα βιασμού. Το θρίλερ για την εξιχνίας του δράστη συνεχίζεται και οι υποψίες πέφτουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Σε κατάθεση κλήθηκε ο παππούς του παιδιού που μίλησε στο Μέγκα, ενώ αποκλειστικά στο δελτίο μας και τον Γιώργο Παπά μιλά ο ετεροδικαστής που εξέτασε το κοριτσάκι μετά την κτηνοδία που υπέστη. Συνεχίζεται το θρίλερ της φρικαλαίας υπόθεσης του 8χρονου κοριτσιού στη Ρόδο που φέρεται να έχει βιαστεί από άγνωστο μέχρι στιγμής πρόσωπο. Ο παππούς του κοριτσιού κλήθηκε να απαντήσει ενώπιον του αξιωματικού της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ρόδου σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν την κακοποίηση του παιδιού. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει κάποια σχέση με την κακοποίηση του παιδιού και δεν αποκλείει ο δράστης να είναι κάποιος άλλος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ερχόταν το σχολείο, έτρωγε, έπαιρνε τη σαντούλα του και πήγαινε πάνω στη μάνα. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι κατέβαινε, το δίναμε, θα το βάλουμε μέσα για το σχολείο τι ήταν. Αν πάει στο σχολείο, θα ξανάρθει το μεσημέρι, να του βάλουμε φαγητό, να πάρει τη σκάλα, να βγει πάνω στη μάνα του. Δεν ξέραμε εμείς τι γίνεται πάνω. Ο ιατροδικαστής της υπόθεσης μίλησε στο Μέγκα. Έχει γίνει εξέταση, ναι, και προχωράει και ανακριτικά η υπόθεση. Δομή τη δικογραφία, το αφήσει στην εισαγγελία και από εκεί είναι οι αποφάσεις. Το δράμα που ζούσε το μικρό παιδί φαίνεται να αποτυπώθηκε από την ίδια σε μια ζωγραφιά η οποία δείχνει ένα κοριτσάκι να κλαίει δίπλα σε μια καρδιά. Τώρα τελευταία λέει είναι ο βιασμός. Πώς έγινε, ποιος ήταν, δεν ξέρω. Η μητέρα του κοριτσιού συνεχίζει να δηλώνει άγνοια για την κακοποίηση την οποία υπέστη η κόρη της. Το κοριτσάκι φιλοξενείται αυτή τη στιγμή σε ίδρυμα της Ρόδου, με ειδικούς παιδοψυχολόγους να είναι στο πλευρό της μικρής. Οι αρχές συνεχίζουν με γρήγορους ρυθμούς τις έρευνες, ώστε να βρεθεί ο ένοχος που προκάλεσε τόσο πόνο σε ένα μικρό παιδί.